τα μαλλιά ανακατεμένα ο Νίκος Καρβέλας φορώντας άσπρο κασκόλ για να ταιριάζει με το άσπρο μαλλί και να σπάει και τη μουντίλα στο μαύρο ντύσιμο. Πήγε χθες το βράδυ για πρόβες σε γνωστό νυχτερινό κέντρο, όπου αύριο κάνει πρεμιέρα. Με το που βγήκε από το αυτοκίνητο, συνάντησε τον ρεπόρτερ Ιορδάνη. Κύριε Καρβέλα, καλησπέρα σας. Χαίρετε. Καιρό είχαμε να σας δούμε. Ναι. Ήρθατε, έχετε πρόβα, ξεκινάτε την Πέμπτη. Ναι. Ο Νίκος Καρβέλας, ρίχνοντας το μαλλί στο πρόσωπο, προχωράει αμήλυτος και βιαστικός προς την είσοδο του νυχτερινού κέντρου. Γιατί απουσιάζετε τόσο καιρό? Θα μας πείτε κάτι? Το ίδιο επικοινωνιακός ήταν απέναντι μας σήμερα και στην τηλεφωνική επικοινωνία που είχαμε μαζί του. Κύριε Καρβέλα. Ναι. Γεια σας, καλή επιτυχία αύριο στην πρεμιέρα σας. Κατερίνα Σουλιώτη από το Δελτίο Ειδήσεων του ΣΑΡ. Τι κάνετε? Δεν μιλάω. Γεια σας, Κατερίνα Σουλιώτη. Μια ερώτηση θέλω να σας κάνω. Γεια σας, Κατερίνα Σουλιώτη. Κατόπιν τηλεφωνήσαμε στην μάνατζερ του, Ανίτα Πάνια. Κυρία Πάνια, είμαι η Κατερίνα Σουλιώτη από το Δελτίο Ειδήσεων του ΣΤΑΡ. Τι κάνετε? Καλά, αλλά λυπάμαι, δεν μπορώ να σας μιλήσω γιατί μιλάω στην άλλη γραμμή. Θα ήθελα να σας κάνω μια ερώτηση. Επειδή δεν θα σας απαντήσω, γιατί όπως γνωρίζετε δεν μιλώ, δεν απαντώ. Να είστε καλά, ευχαριστώ, αλλά έχω δουλειά πολύ. Ευχαριστώ. Γιατί απουσιάζετε τόσο καιρό? Θα μας πείτε κάτι? Άκεφος ο Νίκος Καρβέλας. Έκλεισε την πόρτα χωρίς μιλιά και δεν είπε ούτε ένα γεια. Λες και τον ρωτήσαμε για το reality της Ανασβήση που ούτε μία αναφορά δεν έχει κάνει. Αυτό θα πει, κυριολεκτικά φάγαμε πόρτα. Αλλά το γιατί δεν το είχαμε καταλάβει χθες το βράδυ. Το μάθαμε από τα τηλεφωνήματα που έπεσαν μπουρνό-πουρνό στα δημοσιογραφικά γραφεία. Γεια σου Ανίτα, τι γίνεται, πώς πάει? Έξαλλος που λέτε ήταν ο Καρβέλας από το δρόμο ακόμα, πριν μπει στο κέντρο. Τα είχε πάρει κυριολεκτικά κρανίο με τα τεχνικά προβλήματα, τον ήχο, τις ξεκούρδιστες κιθάρες, τα μπάσα και με τεντωμένα νεύρα πήγε στο μαγαζί να βάλει τάξη. Πάνω στη σκηνή ο Καρβέλας να φωνάζει και κάτω από τη σκηνή η Ανίτα Πάνια που έχει το γενικό έλεγχο και εκτελεί και χρέη μάνατζερ, κούνωσε επιδεικτικά το δείκτη του χεριού της στους μουσικούς και το υπόλοιπο προσωπικό ότι εν ώψη πρεμιέρας και ακόμη το πρόγραμμα δεν είναι έτοιμο. Καταλαβαίνετε τι έγινε. Του Καρβέλα. Παράτησε που λέτε τους μουσικούς με τις ξεκούρδιστες κιθάρες στη μέση και αγκαζέ με την Ανίτα. Έφυγαν από το μαγαζί αφήνοντας την πρόβα στη μέση και το προσωπικό άλλαλο. Καρβέλας χωρίς παρατράγουδα δεν γίνεται.